Οι νέες ρυθμίσεις πώς τις είδατε? Και οι νέες χαλαρώσεις ουσιαστικά, ναι. Χαλαρώσεις, αν τις ονομάζουμε έτσι. Από τη μια μερίδα επιχειρηματιών τις βλέπει καλές και τους εξυπηρετεί. Εξακολουθεί όμως να παραμένει το μεγάλο κενό στους χώρους οι οποίοι δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη και δεν τους λέει και κανένας πότε θα λειτουργήσουν. Δεν τους λέει και κανένας ποιος θα καλύπτει τα έξοδά τους, που είναι τα μουσικοχορευτικά και τα νυχτερινά κέντρα, αυτή η κατηγορία δυστυχώς που περνά και τα πιο δύσκολα. Από την άλλη βλέπουμε να επιτρέπει σε ένα σπίτι να φιλοξενηθεί ο ίδιος αριθμός με ένα κέντρο αναψυχής, κάτι το οποίο το βρίσκουμε αδιανόητο, γιατί εκτός από το γεγονός το ότι δεν μπορεί κανένας να ελέξει ας ένα σπίτι θα μπορούν να τηρηθούν όλοι αυτοί οι κανόνες που επιβάλλεται να εφαρμόζονται και να τηρούνται, προτάσσοντας τη δημόσια υγεία, εν τούτης βλέπουμε να παραχωρείται αυτός ο αριθμός ο πολύ μεγάλος κατά την άποψή μας και με αποτέλεσμα βέβαια να οθούνται και πάρα πολλοί τώρα να διοργανώνουν και εκδηλώσεις μέσα σε επαύλεις και βίλες και κάτι το οποίο έχουμε πει ξανά, όπου θα κλείνονται σε ένα σπίτι και δεν θα βλέπει και κανένας. Ωραία, άρα εσείς εξηγήστε μας τι θέλετε για να το ακούσουν οι του Υπουργείου Υγείας, για να δούμε αν μπορούν να το υλοποιήσουν. Τι θέλετε? Επαναλαμβάνουμε την έκκληση μας πρώτιστα ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα ανεξαιρέτως τα κέντρα αναψυχής. Όλα. Και αυτά που παραμένουν κλειστά. Και τα νυχτερινά και τα μουσικοχορευτικά και όλα. Αυτό λέτε, μάλιστα. Βεβαίως. Ναι. Θα πρέπει χώροι πολύ μεγάλοι, οι οποίοι είναι πέραν των 1.000 τετραγωνικών, να μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο από τους 250, που είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός. Και βέβαια, οι δεξιώσεις γάμων σίγουρα θα πρέπει να αρχίζουν από τις 16 του Αυγούστου και όχι από τις 22 Αυγούστου όπως έχει τώρα ανακοινωθεί και να είναι αρκετά μεγαλύτερος ο αριθμός δυνατότητας φιλοξενίας για ένα δείπνο, γιατί τα 350 άτομα είναι πάρα πολύ μικρός αριθμός για τα κυπριακά δεδομένα. Και βέβαια να πούμε ότι και τα φεστιβάλ και οι συναυλίες θα πρέπει να μπορούν να διεξάγονται από την 1η του Σεπτέμβρη όπως αρχικά είχε ελεγχθεί στους ανθρώπους οι οποίοι προχώρησαν και έκλεισαν και καλλιτέχνες, έκαναν τους προγραμματισμούς τους με τεράστια έξοδα και τώρα έρχεται το Υπουργείο και με μία μονοκονδυλιά τα αλλάζει αυτά και τα αφήνει λίγο πολύ στο άγνωστο και είναι κάτι το οποίο εμείς διαφωνούμε κάθετα. Στο επιχείρημα ότι τους 350 μπορεί να τους ιχνηλατήσεις, να τους βρεις, ενώ τους περισσότερους δεν τους βρίσκεις. Ακούστε με ένα λεπτό. Και σε περίπτωση κρούσματος χάνεις τον έλεγχο, τι απαντάτε? Να σας πω, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι σήμερα που ένας επιχειρηματίας μέσα από ένα γάμο μπορεί να ελέγξει και τον κόσμο, μπορεί να ελέγξει και μέσα από ένα πλάνο το οποίο συνήθως κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις ποιος κάθεται με ποιον και το αν θα χορέψουν ή όχι. Νομίζω ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να μπαίνει σαν επιχείρημα γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίθουν από βίντεο τα οποία αναρτά ο κόσμος ο ίδιος από πάρα πολλούς χώρους όπου επισκέπτεται αυτή την περίοδο και χορεύουν μαζικά. Και δεν βλέπουμε και κανένας να συγκινείται και δεν βλέπουμε να συγκινούνται και μέσα από άλλες δραστηριότητες της κοινωνίας και ξαφνικά ακούμε και επιχειρήματα τα οποία πραγματικά δεν μπορούν να σταθούν. Το ότι για τα κέντρα αναψυχής που δεν ανοίγουν είναι η ανησυχία γιατί αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμαστε με αγνώστους. Αυτά νομίζω μόνο σαν φεδρά μπορούν να χαρακτηριστούν και δεν μπορούν πλέον να γίνονται και αποδεκτά από την κοινωνία. Σαν επιχειρήματα που εμποδίζουν μια πολύ μεγάλη οικονομική οικογένεια στο να δραστηριοποιηθεί και να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και για την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών αλλά και για τους εργοδοτουμένους οι οποίοι μάλλον βαδίζουν προς το ανεργιακό σίγουρα γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους επιχειρηματίες δεν έχουν επιλέξει ούτε να ενταχθούν στα υποστηρικτικά προγράμματα για τους εργοδοτούμενους τους για να μπορούν να προβούν και σε απολύσεις. Κύριε Λεβέντη, πάμε να πάρουμε δηλώσεις από τους αρμοδίους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη. Πάμε